Γεια σας φίλοι μου, ξεκινάμε και το live της Τετάρτης αυτή τη φορά, 1η 12 2021. Λοιπόν, για να δούμε, επειδή έχουν αλλάξει και λίγο εδώ τα στιγμιότυπα, έχω καιρό να κάνω. Να δούμε τελικά αν με ακούτε και ακούγομαι. Για να δούμε πού είμαι εδώ πέρα. Μάλιστα. Σχόλια λέει εδώ. Για να γράψουμε εδώ ένα καλησπέρα, να δούμε πού βγαίνει. Μάλιστα. Γιατί αν δεν μπαίνει κάποιος εδώ, θα το γυρίσω στο προφίλ μου μάλλον. Είναι live, για να δούμε. Okay. Είναι λίγο διαφορετικά, ακόμα δεν το έχω συνηθίσει. Θεατές 15 λέει, απλά δεν βλέπω αν είναι στο προφίλ μου. Ωραία. Α, όλα οκ, okay, ωραία. Γεια σου Ελευθερία. Ωραία, επειδή ξεκινάμε τότε, περιμένουμε πάντως λίγο να μπουν και οι άλλοι να σε δουν οι φίλοι μας και θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Αν με ακούτε και ωραία. Τουλάχιστον θα είναι τα παιδιά από την ομάδα που το ανέρδιστα στο προσωπικό μας, το Messenger, για να πούμε δύο πραγματάκια. Γιατί όπως βλέπετε τα γεγονότα τρέχουνε. Ωραία. Θα κάνω ένα σύντομο πρόλογο και μετά φίλοι μου θα μπορείτε να βάλετε τα δικά σας θέματα και να μιλήσουμε πάνω στα δικά σας θέματα. Πιο πολύ με ενδιαφέρει να δω τις δικές σας ερωτήσεις, τα δικά σας θέματα. Γεια σου ρε Δημήτρη. Ωραία. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε και με τα δικά σας θέματα, παιδιά. Αν θέλετε να μιλήσουμε κάποιο συγκεκριμένο θέμα, έτσι πιο πολύ αυτό. Εγώ θα κάνω ένα πρόλογο, που αυτός ο πρόλογος θα βασίζεται πάνω σε 2-3 πραγματάκια που πρέπει να κάνουμε, σας τα έχω ξαναπεί βέβαια, πάνω σε αυτούς τους καιρούς που έρχονται. Γενικά, σε όλο το κυκλώνα που γυρίζει γύρω μας, πώς εμείς να κρατιόμαστε στο κέντρο μας, πώς εμείς να κρατιόμαστε στην θεσιαγωγικά, θα πούμε, στην πέμπτη διάσταση. Αντί συνεχόμενα να ταυτιζόμαστε με τη διάσταση του πόνου. Στο τίτλο, είχα βάλει ένα τίτλο στο βίντεο, μάλιστα, λέω συγχώρεση, ευγνωμοσύνη, μοιρασιά. Αυτό το τρίπτυχο θα πρέπει να το έχουμε καλά στο μυαλό μας αυτούς τους καιρούς, για να μην ταυτιζόμαστε με όλα αυτά τα πράγματα και συνεχόμενα μπαίνουμε σε εντροπικές ενέργειες. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, φίλοι μου, είναι η συγχώρεση. Η συγχώρεση είναι ένα πολύ βασικό πράγμα για να μην ταυτιζόμαστε με κάθε αρνητική ενέργεια και προσωποποιούμε την αρνητική ενέργεια πάνω σε κάποιο πρόσωπο. Παραδείγματος χάρη, πρέπει να συγχωρούμε τον κόσμο με την έννοια ότι καταλαβαίνουμε ότι όλοι έχουν επιλέξει να παίξουν συγκεκριμένους ρόλους πάνω σε αυτό το θέατρο της ζωής μας. Είτε λέγεται Μητσοτάκης, είτε λέγεται οτιδήποτε που φαινομενικά φαίνεται ότι έχει δύναμη παραπάνω και εξουσία παραπάνω από μας. Στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι έχουμε προσυμφωνήσει να παίξουμε αναλόγως τις ιδιότητες που έχουμε, τις ευθύνες που έχουμε για να πάρουμε συγκεκριμένα μαθήματα. Άρα η συγχώρεση των άλλων και κατόπιν η συγχώρεση του εαυτού μας. Πρέπει να θυμόμαστε ότι εκτός από το πνευματικό αυτό το στοιχείο που έχουμε, τα ανωδιαφραγματικά τσάκρας, έχουμε και τα κατωδιαφραγματικά που μας δίνουν την αντίληψη του διαχωρισμού, του πόνου. Τα αμαρτωλά, όπως λένε, σώματα. Και αυτά τα σώματα πονάνε κάθε φορά. Και επειδή πονάνε αυτά τα σώματα, γιατί έτσι είναι φτιαγμένα, να δίνουν και να παίρνουν πόνο, τα κατώτερα σώματά μας, φίλοι μου, πρέπει να τα σεβόμαστε. Πρέπει να συγχωρούμε λοιπόν τον εαυτό μας. Οποιοδήποτε θέλει να μπει μέσα, μπορεί να μπει στο προφίλ μου και να μπει από εκεί πέρα, παιδιά.
να μην μου κάνετε κλήσεις, γιατί για κάποιο λόγο τώρα οι κλήσεις φαίνονται. Ενώ παλιά δεν μπορούσαν να μην πάρουν. Θα δούμε. Άρα συγχώρεση του εαυτού μας μετά από τη συγχώρεση των άλλων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πολλά πράγματα δεν θα το παίζουμε πνευματική χωρίς να είμαστε και δεν θα το παίζουμε πνευματική χωρίς να ξεχνάμε τη φυσική μας ύπαρξη. Καταλαβαίνετε ότι όσο έχουμε εμείς λοιπόν τα σώματα του πόνου, τα σώματα της αμαρτίας το πούμε, τα σώματα του διαχωρισμού, πάνω σε αυτά τα σώματα θα λέγαμε είμαστε συγκεντρωμένοι για να παίξουμε εδώ το 3D. Και αυτά τα σώματα επειδή έτσι είναι φτιαγμένα, για να νιώθουν συγκεκριμένου τύπου συναισθημάτων και όχι τα ανώτερα συναισθήματα, για να μην νιώθουν μακαριότητα και να νιώθουν μια βία, το βιός μας, πρέπει να καταλαβαίνουμε και να συγχωρούμε τον εαυτό μας, ναι, γιατί είναι σαν να δηλητηριαζόμαστε, γιατί είναι σαν να παίρνουμε πράγματα που δεν θέλουμε μέσα μας, γιατί είναι σαν να πονάμε και πραγματικά πονάμε. Και πρέπει λοιπόν να συγχωρούμε και τον εαυτό μας. Δεν πρέπει να το παίζουμε λοιπόν με την έννοια εκείνη ότι είμαστε εμείς οι πνευματικοί και μόνο πνευματικοί και ότι δεν καταλαβαίνουμε, γιατί φτάσουμε στην έδωση αναισθησίας. Άρα τι κάνουμε στην πραγματικότητα, δεχόμαστε, επειδή μπορούμε και έχουμε αίσθηση και μοιραζόμαστε δηλαδή την κοινή πραγματικότητα και βεβαίως τις αρνητικές δονήσεις των άλλων. Το θέμα είναι να μην τις κρατάμε μέσα μας. Αν δεν τις καταλαβαίναμε θα είχαμε συνέστηση. Άρα η συνέστηση λοιπόν υπάρχει παντού και στα κατώτερα και στα ανώτερα σώματά μας. Και επειδή από εδώ πέρα λοιπόν παίρνουμε τον πόνο, τι κάνουμε εμείς, το μετατρέπουμε έχουμε πει. Μετατροπή φίλοι μου. Και ότι προχωράμε την ενέργεια για να μπορούμε να εστιάσουμε και να πάρουμε τις αποφάσεις μας από τα ανώτερα σώματα μας. Πολλές φορές βλέπω φίλους να λένε να τον πνίξω, να τον κάνω, να κάτσω, να χρειάζεται να μισούμε κανέναν. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε, ακόμα και στον πόλεμο να πάμε, αλλά χωρίς να μισούμε τον εχθρό. Πώς είναι σε κάτι έργα και λένε φίλε, ήταν απλά έτσι business, δεν έχω κάτι μαζί σου. Έτσι ακριβώς κι εμείς. Πρέπει να σκεφτόμαστε με αυτό το ύφος. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι πολλά πράγματα σας πειράζουν και τα νιώθετε και έτσι είναι. Δεν θα λέτε όχι, δεν με πειράζει, όχι, εγώ είμαι πνευματικός και εντάξει, δεν με ενοχλεί. Θα παραδέχεστε το πώς επηρεάζει τα χαμηλά σώματά σας, τα περιφερειακά σώματά σας. Αυτά που είναι φτιαγμένα για να ακολουθούν το ρυθμό, θα λέγαμε, της ύλης. Ασχέτως αν εσείς μετά συγκεντρωνόσαστε, έρχεστε στο κέντρο σας. Και αυτό είναι το σημαντικό λοιπόν να πετύχουμε. Όσο εμείς όμως κάνουμε ότι δεν μας επηρεάζουν τα πράγματα, στην πραγματικότητα τι κάνουμε, αναβάλουμε την ευθύνη μας. Οπότε τις περισσότερες φορές φίλοι μου τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει ναι να συναισθανόμαστε, ναι να συμπονάμε, αλλά να μετατρέπουμε. Να μετατρέπουμε για να μπορούμε εμείς να φερθούμε αλλιώς στην αρνητική ενέργεια. Και έτσι χρησιμοποιούμε τον κάθε αρνητικό μηχανισμό θετικά για αναβάθμιση. Όπως αυτό που συμβαίνει αυτόν τον καιρό. Άρα υπάρχει ένας διαχωρισμός εκεί στο θέμα της ευθύνης μας. Στο θέμα λοιπόν της συγχώρεσης που σας είπα, που είναι το πρωταρχικό εργαλείο για να μπορέσουμε εμείς να κρατιόμαστε στο κέντρο μας αυτούς τους καιρούς που όλα γύρω γύρω φαίνεται σαν να γυρίζουν και να γίνεται αυτός ο μεγάλος διαχωρισμός συνειδήσεων. Το επόμενο κομμάτι λοιπόν, τι άλλο να είναι από την ευγνωμοσύνη. Αλλά τι σημαίνει ευγνωμοσύνη, γιατί να έχω εγώ μια ευγνώμη, μια καλή γνώμη. Γιατί να έχω μια καλή γνώμη για τον αρνητικό μηχανισμό που συμβαίνει. Γιατί να έχω εγώ μια καλή γνώμη για τον πόνο που συμβαίνει. Γιατί να έχω εγώ μια καλή γνώμη για οτιδήποτε περίεργο συμβαίνει. Άρα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει να εστιάσω σε μεγαλύτερους κύκλους. Βλέπετε υπάρχουν πολλοί κύκλοι των γεγονότων στη ζωή μας και μπαίνουμε εκεί ένα οκτάβα, ένα συνείδηση. Κάτι που σε ένα μικρό κύκλο μπορεί να φαίνεται αρνητικό, σε ένα πιο μεγάλο κύκλο μπορεί να είναι θετικό. Και μετά σε ένα πιο μεγάλο κύκλο πάλι ξανά να φαίνεται ότι είναι σε αρνητική φάση και μετά σε πιο μεγάλο κύκλο να κλείνει και να γίνεται πάλι θετικό. Όλα καταντάν στο τέλος να είναι θετικό γιατί τίποτα δεν γίνεται άσκοπα. Όλα είναι χρήσιμα. Οπότε με την ευγνωμοσύνη δεν λέμε απλά αχ ευγνωμοσύνη για ό,τι έχω και αυτά τα πράγματα. Μπαίνουμε στην κατάσταση εκείνη να δούμε τους κύκλους χρησιμότητας που υπάρχουν τα κάθε τι γεγονότα. Και οι τύποι και οι ρόλοι μέσα μας και έξω μας. Ευγνωμοσύνη λοιπόν είναι το δεύτερο κυρίαρχο λοιπόν πράγμα που πρέπει να εστιάσουμε πάντοτε. Για να το κάνουμε αυτό, τι κάνουμε, πρέπει να ανέβουμε πάλι, σας είπα, τις οκτάβες. Πρέπει να μετατρέπουμε.
πρέπει να νιώθουμε πόσο όλα αυτά τα πράγματα μας ωφελούν. Πώς θα έχουμε ευγνωμοσύνη χωρίς να παίρνουμε κάτι? Αν δεν παίρνουμε κάτι και να νιώθουμε μεγαλύτεροι και ότι δυναμώνουμε, δεν θα λέγεται ευγνωμοσύνη. Άρα μην το παίζουμε ευγνώμονες χωρίς να βλέπουμε τη χρησιμότητα σε κάτι, απλά γιατί έτσι θα λέγαμε πρέπει να κάνουμε. Βγάλτε το ύφος το καθώς πρέπει και να είστε αληθινοί. Και αν κάτι το κάνετε, να το κάνετε σωστά, με εκείνο τον τρόπο, για να περνάει η κανονική, η συγκεκριμένη δόνηση και ενέργεια μέσα από το φορέα που είστε εσείς. Οπότε φίλοι μου, το δεύτερο πράγμα είναι ευγνωμοσύνη και το τρίτο μοιρασιά. Ακολουθάμε τον ενθουσιασμό μας. Τι λέμε συνέχεια? Είστε συνεχόμενοι εκπομπές ενεργειών. Συνεχόμενες εκπομπές ενεργειών. Συνεχόμενα εκπέμπουμε. Μοιραζόμαστε, θέλουμε, δεν θέλουμε. Δεν γίνεται να υπάρχεις χωρίς να μοιράζεστε. Είναι σαν να είμαστε σε ένα δωμάτιο, όπως είναι στο Luna Park των καθρεφτών. Και κάθε φορά ο Θεός, που είναι το μόνο είδωλο, καθρεφτίζεται κάθε φορά σε κάθε διαφορετικό καθρέφτη. Αλλά είναι ένα είδωλο. Ασχέτως αν κάθε καθρέφτης μπορεί να τον δείχνει διαφορετικά. Αντανακλούμε λοιπόν το Θεό, ο καθένας με τις δικές του ιδιότητες. Κατά πόσο έχει μέσα του φως, κατά πόσο έχει φτιάξει ψυχή, κατά πόσο έχει, θα λέγαμε, εκπαιδεύσει τον εαυτό του. Τι πνεύμα έχει φτιάξει σε αυτή την ψυχή, σε αυτή την εσάρκωση. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, καταλαβαίνουμε ότι η μοιρασιά είναι αυτό, όταν λέμε ακολουθάμε τον ενθουσιασμό μας, για να είμαστε ειλικρινείς, για να είμαστε συνειδητοί σε εκείνη την κατάσταση της κατάστασης, εκείνη που να είμαστε αληθινοί εκφραστές αυτών των πραγμάτων που μας αντιπροσωπεύουν. Δεν φοβόμαστε να εκφραστούμε, μιλάμε ελεύθερα. Αφινόμαστε σε αυτό που μας αρέσει, γιατί μέσα από αυτό που μας αρέσει και μας ενεργοποιεί και μεγαλώνει τη δόνηση μέσα μας και μας φωτίζει, ό,τι και να είναι αυτό, στην πραγματικότητα είναι το πιο αληθινό από εμάς. Γιατί εκείνη την ώρα είμαστε στη μέγιστη κατάσταση μέσα μας που νιώθουμε ότι κυλάει η ροή μέσα από εμάς, ότι μιλάει ο ανώτερος εαυτός μας. Ο ενθουσιασμός έρχεται σαν κάτι από το βάθος της ψυχής μας. Δεν τον φτιάχνει η προσωπικότητα, δεν τον δημιουργεί η προσωπικότητα. Δεν μπορούμε να πούμε βάλε ενθουσιασμό, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μπορούμε όμως να πούμε άκου τον ενθουσιασμό. Αυτό το πράγμα γίνεται. Μπορούμε να πούμε νιώσε μέσα σου πού σε σπρώχνει το ανώτερο κομμάτι σου. Γιατί μέσα από εκεί θα μοιράσεις το καλύτερο εαυτό σου. Το πιο αυθεντικό σου. Και όχι ο καθώς πρεπισμός. Γι' αυτό πολλές φορές κρύβονται οι άνθρωποι πίσω από την πνευματικότητα, φαρισαϊσμό που λέμε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν πρέπει να γίνουμε οι φαρισαίοι. Δεν πρέπει να γίνουμε ούτε οι γραμματείς. Να έχουμε τελείως σκεπτικιστικό, επιστημονικό μυαλό. Τον τελευταίο καιρό αυτά εδώ πέρα τα πράγματα που γίνεται, βλέπετε, υπάρχουν ο φαρισαϊσμός και ο σκεπτικισμός. Οι γραμματείς και οι φαρισαίοι της καινούριας εποχής. Βλέπετε τι γίνεται. Ένας με διαλεκτική και λάθος πληροφορίες και ο φαρισαϊσμός με το καθοσπρεπισμό και καλά, ότι είναι καθαροί και άλλοι ακάθαρτοι, βάζουν τον κόσμο σε διαχωρισμό μεταξύ τους. Οπότε επειδή βλέπουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν λοιπόν γύρω μας, τι κάνουμε? Κρατώντας τη συνείδησή μας σε αυτά τα πράγματα που σας είπα, θα δείτε πώς θα μπορέσετε εσείς να είστε συνέχεια συγκεντρωμένοι, να έχετε και το κέντρο σας μαζί. Όσο είστε στο κέντρο σας, είστε στο ακίνητο, στο σταθερό, στο αυθεντικό, στο δικό σας. Όσο φεύγουμε από το κέντρο μας και πάμε προς την περιφέρεια, τι κάνουμε? Πάμε με τα κύματα της ζωής, πάνω κάτω, τα περιβάλλοντα, τα γεγονότα. Οπότε τώρα που τα γεγονότα τεράζονται και έχουν αλλάξει δόνηση και πηγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα και δεν μπορούμε καν να τα παρακολουθήσουμε, ας πούμε, να τα αναλύσουμε, δεν μας μένει χρόνος, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να εμπιστευτούμε το ιστορικό μας κομμάτι. Και με αυτούς τους τρεις τύπους που σας είπα συνειδήσεως, έτσι, αυτά τα τρία εργαλεία θα μπορέσετε, φίλοι μου, να είστε στο κέντρο σας και να μην ταυτίζεστε με τα εξωτερικά γεγονότα. Τώρα θα περάσουμε μετά από αυτόν τον πρόλογο στις ερωτήσεις τις οποίες έχετε κάνει και στα θέματα που έχετε βάλει για να μπορούμε να απαντήσουμε, να συνεχίσουμε. Να ανοίξω ένα παράθυρο εδώ πέρα γιατί σας λέω είναι καινούριο, έχω να κάνω καιρό live και με έχει βγάλει σε ένα άλλο, σε μια άλλη καρτέλα ας το πούμε. Οπότε θα ανοίξω εδώ το Facebook να δω τα μηνύματά σας. Ωραία, για να δω. Λοιπόν,
Λοιπόν, τι είναι αυτό τώρα, για να δω. Λοιπόν, θα περιμένω να μου πείτε, να γράψετε ερώτηση, γιατί μέχρι στιγμής δεν βλέπω, όχι σε προσωπικό μήνυμα, σας το ξαναλέω, κάτω από το βίντεο. Κάτω από το βίντεο, εκεί πέρα που γράφετε καλησπέρα, εκεί πέρα θέλω να τις γράψετε, να τις διαβάσω από εκεί. Μάλιστα. Για να δούμε. Μερικοί διαμαρτύρονται ότι ακόμα δεν έχουν μπει μέσα. Ελπίζω να έχετε μπει όλοι, φίλοι μου. Okay. Θα συνεχίσω να μιλάω γιατί μέχρι στιγμής δεν βλέπω. Λοιπόν, αυτόν τον καιρό υπάρχει ένας διαχωρισμός. Αυτός ο διαχωρισμός, φίλοι μου, οφείλεται σε δύο καταστάσεις, δύο οκτάβες, θα μπορούσαμε να πούμε, ψυχών. Αυτός ο διαχωρισμός έρχεται γιατί μέσα μας υπάρχουν, θα λέγαμε, δύο κατηγορίες ψυχών πάνω στη γη. Υπάρχουν οι ψυχές, σε εισαγωγικά που θα λέγαμε, ας το πούμε, παλιές. Αυτές οι ψυχές, οι παλιές, είναι τόσο δυνατές που θα ήθελαν να εκπαιδευτούν πάνω σε μοιήσεις, σε άθλους, να φτιάξουν μια συγκεκριμένη ανώτερη ηθική. Και έτσι λοιπόν έχουν βγει διδασκαλίες για αυτές τις ψυχές. Διδασκαλίες αναβαθμιστικές που μπορούν να κάνουν τον άνθρωπο να διαφέρει από το μέσο, θα λέγαμε, σύνολο και να φτάσει σε επίπεδα, θα λέγαμε, μελλοντικά για την ανθρωπότητα. Και υπάρχουν οι άλλες διδασκαλίες που συμπεριφέρονται για τις χαμηλού τύπου, θα λέγαμε, ψυχές, τις οποίες, θα λέγαμε, ανήκει μέσα ο κοινός μέσος άνθρωπος. Αυτές λοιπόν οι κατηγορίες μπερδεύουν πολλές φορές τους φίλους μας, τους μαθητές, τους αυτογνωσίας, γιατί ο ένας μιλάει για την κατάσταση εκείνη που θα πρέπει να δώσουμε στον άλλον την εικόνα να βγει μέσα από την απαξίωση που νιώθει, από την κακομοιριά, από αυτό το πράγμα που λέμε του ρόλους, τους κακόμοιρους, τους πονεμένους, τους τραυματισμένους και να έρθει σε μια ισορροπία. Και οι άλλοι, θα λέγαμε, οι άθλοι, οι άλλοι, οι αγώνες, θα λέγαμε, οι μοιήσεις, οι εσωτερικές είναι για τους ανθρώπους που έχουν φύγει από αυτή την ισορροπία και πάνε πάνω σε υψηλότερα επίπεδα. Σε ένα άλλο βίντεο σας είχα πει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες διδασκαλίες για ανθρώπους που θέλουν να φτάσουν σε ένα επίπεδο αγαθότητας μόνο, χωρίς να έχουν φτάσει στο άκρο την έννοια της γνώσης του καλού και του κακού. Και υπάρχουν συγκεκριμένες μοιήσεις, θα λέγαμε, εωσφορικές θα μπορούσαμε να πούμε, που μεγαλώνουν το εσωτερικό φως μέσα μας κατά όσο περισσότερο γίνεται. Η μία κατάσταση είναι υπέρ της αγαθότητας, γιατί το αγαθό, θα λέγαμε, πλησιάζει το Θεό και από το αγαθό ξεκινάμε και στο αγαθό πηγαίνουμε. Στη μέση όμως μπορούμε να πάρουμε τη μαεστρία. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν συγκεκριμένες εωσφορικές, ξαναλέω, καταστάσεις και διδασκαλίες που έχουν να κάνουν με την δύναμη της ατομικότητας παρά την αγαθότητα. Και απ' την άλλη είναι, θα λέγαμε, συγκεκριμένες διδασκαλίες που μιλάνε για την αγαθότητα. Όταν λέμε εωσφόρος, μιλάμε για αυτούς που κρατάνε το φως, ο εωσπόρος, αυτός που φέρει το φως. Ποιος φέρει το φως? Η μορφή. Και απ' την άλλη έχουμε τον άλλο πόλο που είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι το φως, το άμορφο όμως. Απ' τη μία λοιπόν πάμε προς το Θεό, χριστικοποιώντας τον εαυτό μας, και απ' την άλλη δυναμώνουμε το εγώ, δυναμώνουμε την ατομικότητά μας, γιατί απλά τι κάνουμε, το εγκλωβισμένο φως, το μεγαλώνουμε. Οι άνθρωποι πάνω στην έννοια του καλού και του κακού μαθαίνουν τη διδασκαλία την εωσφορική. Η έννοια της αγαθότητας είναι, θα λέγαμε, η χριστική μεταενέργεια. Και επειδή εμείς ζούμε και στα δύο αυτά τμήματα, ξεκινάμε από το αγαθό, μαθαίνουμε την εωσφορική κατάσταση,
Δυναμώνουμε δηλαδή το εγώ μας και μετά τι κάνουμε, διαλύουμε το εγώ μας. Άρα κάθε φορά μερικοί άνθρωποι, μερικές ψυχές, μερικά όντα ακολουθάνε μέχρι τέρμα την ασφορική αυτή κατάσταση για να φτάσουν στην παντοδυναμία του φαινομενικού, του 3D θα λέγαμε, κόσμου. Και άλλες καταστάσεις υπάρχουν για να μπορούμε να μπούμε εμείς στην κατάσταση των πάντων της Ένωσης και να καταλάβουμε αυτή την χριστική, θα λέγαμε, συνείδηση, να μπορούμε να μπούμε σε μια αγαθότητα και μέσα μας να μιλάει, θα λέγαμε, η ροή. Το ένα με το άλλο έχει με διαφορά, όπως τον άνθρωπο με τα ζώα. Αυτοί που ακολουθά τον νεοσφορισμό έχουν αναπτύξει ένα διανοητικό, ένα, σε εισαγωγικά μια τεχνολογία, μια νοημοσύνη συγκεκριμένη και διαφέρουν όπως ο άνθρωπος και αυτοί που έχουν αναπτύξει το διανοητικό είναι σε τα ζώα. Ταλαιπωρούνται μεν, αλλά είναι σε μια αγαθότητα. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό έλεγε ο Χριστός ότι είναι μακάρι η αγαθή. Γιατί, για αυτό ακριβώς το λόγο. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν, τι κάνουν, μπαίνουν στην αγαθότητα. Αυτοί όμως που έχουν διαλέξει τους δρόμους της γνώσης του εαυτού, της επιστήμης του εαυτού, έτσι λοιπόν να ακολουθάνε αυτή την νεοσφορική, θα λέγαμε, κατάσταση. Γι' αυτό και σε όλες τις θρησκείες εν μέρη έχουν μπει εωσφορικές καταστάσεις για να δείξει ότι πολλές φορές δεν έχουν καταλάβει εντελώς την ερμηνεία και έχουν βάλει καταστάσεις να μπορούν τι, να δείχνουν πώς μπορείς να δυναμώσεις, να αναπτύξεις δυνάμεις, διαισθήσεις, τηλεπάθειες, το ένα, το άλλο και να διατηρείς, θα λέγαμε, την ατομικότητά σου και το εγώ σου. Απ' την άλλη, για να μπορείς να ενωθείς με το Θείο, με το Ένα, με το Θεό, με τα πάντα, τι πρέπει. Πρέπει να μπορείς να τα διώξεις όλα αυτά για να πηγαίνεις στην υπέρτατη δύναμη, που είναι, θα λέγαμε, το όλα σε ένα, ο Θεός, τα πάντα. Άρα όσο εμείς διατηρούμε το εγώ μας, έχουμε την νοσφορική, θα λέγαμε, κατάσταση και διδασκαλία. Όσο εμείς διαλύουμε το εγώ μας, πάμε προς τη χριστική διδασκαλία. Αν αυτό το πράγμα δεν το κάνουμε με τη σειρά και μένουμε μόνο στο ένα, μένουμε μόνο στο άλλο, θα λέγαμε παίρνουμε τη μερική γνώση του καλού και του κακού πριν ξαναμπούμε στο αγαθό. Στο αγαθό ούτως ή άλλως μπαίνουμε σαν πνεύματα. Όταν ζούμε εδώ λοιπόν στην αποκοπή, στο διαχωρισμό, υπάρχουν νεοσφορικές καταστάσεις, εξέλιξης, ενδυνάμωσης και όλα τα υπόλοιπα. Από τελετουργίες μέχρι πάρα πολλά πράγματα που χακάρουν το μάτριξ που ζούμε μέσα. Όλα αυτά που ακούτε. Έτσι, και από την άλλη πλευρά, μόλις πεθαίνουμε και βγαίνουμε λοιπόν από το Matrix, ξανά πηγαίνουμε στην κατάσταση του πνεύματος, όπου εκεί πέρα μπαίνουμε σε μια κατάσταση πάλι αγαθότητας, μέχρι να ξανακατεύουμε, θα λέγαμε, και γίνεται αυτός ο ένεος κύκλος, το πνεύμα ύλη, έτσι, το ύλη πνεύμα, το πνεύμα ύλη και ύλη πνεύμα. Γι' αυτό τον τελευταίο καιρό, στην εποχή του υδροχώου τώρα που είμαστε, η πληροφορία ρέει. Και ο κόσμος που δεν έχει από κάτω πάρει τις συγκεκριμένες, θα λέγαμε, καταστάσεις, του είναι δύσκολο να ξεχωρίσει για ποιο λόγο υπάρχουν τόσες διδασκαλίες, ποια είναι η σωστή. Απ' τη μία βουδισμός, ανατολή, το ένα, το άλλο. Βλέπουμε λοιπόν ανά τον κόσμο και την ανθρωπότητα κάθε φορά διαφοροποιήσεις, συνειδησιακές διδασκαλίες δημιουργούν διαφορετικές θρησκείες. Γι' αυτό κάθε θρησκεία έχει τον χρόνο της και τον τόπο της. Έχει την ηθική της, το μάθημα και τη διδασκαλία της. Γι' αυτό πολλές φορές φαίνεται στην πραγματικότητα, τι γίνεται, που πηγαίνουμε εδώ πέρα, μας μιλάνε για έξω από το Μάτριξ να φύγουμε, την έννοια του Βούδα, απ' την άλλη ο Χριστός μας λέει ασχολήσου με τον πλησίον σου, είναι ο καθρέφτης, μέσα από εκεί αναβαθμίσαι μέσα από τις σχέσεις. Κάθε φορά λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα θέλω να σας τα δώσω να καταλαβαίνετε το τι συμβαίνει και να ξέρετε κάθε φορά όταν ασχολείστε με κάτι που σας ενθουσιάζει στην πραγματικότητα, να ξέρετε πάνω κάτω, χωρίς κατάκριση, τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο, γιατί όλα χρειάζονται. Και βέβαια, λίγο-λίγο, να μάθετε τι σας αντιπροσωπεύει περισσότερο. Δεν μπορείτε να είστε μέσα σε μια οσφορική κατάσταση, θα λέγαμε, διδασκαλίας, και εσείς να λέτε, ξέρω εγώ, ότι ψάχνετε το αγαθό. Αυτό δεν γίνεται. Δεν μπορείτε να λέτε ότι θέλω μια αυτογνωσία, τη γνώση του καλού και του κακού, και εσείς να λέτε ότι φτάνετε στο αγαθό. Όπως και απ' την άλλη, δεν μπορείτε να φτάσετε στο αγαθό δυναμώνοντας το εγώ σας. Πρέπει λοιπόν αυτά τα πράγματα, τι να κάνουμε, να τα βάλουμε σε μία τάξη, να ξέρουμε τι γίνεται κάθε φορά. Και όταν μπορούμε να φτάσουμε στο κέντρο σημείο, δηλαδή τι, σε εκείνο το κέντρο, να μπορούμε και την νοσφορική κατάσταση και τη χρηστική κατάσταση
να την έχουμε σε μια ισορροπία ανά το χωροχρόνο που είμαστε, τότε αυτή είναι η μέση οδός στην πραγματικότητα. Όταν εμείς γέρνουμε, όπως όλα τα πράγματα, πάνω σε ένα ακόμα και είναι το πνεύμα, ή πάνω στο άλλο ακόμα και είναι η ύλη, ή πάνω σε αυτό που λέμε αδυναμία ή δύναμη, γιατί είναι φαινομενική δύναμη η έννοια, αφού εμείς φτιάχνουμε τη ζωή μας, ο καθένας φτιάχνει τη ζωή μας, έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η ανισορροπία θα έρθει να φανεί με ένα είδος μπερδέματος, έτσι, και αφηρημένων εννοιών. Και όσο εμείς έχουμε αφηρημένες έννοιες, καταλαβαίνετε ότι μέσα μας τα προγράμματα θα αντικρούονται μεταξύ τους και δεν θα δουλεύουν σωστά. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τι γράφουν οι φίλοι μας. Ξεκινάω από πάνω-πάνω. Ιφηγένεια, οδηγώ και παρατηρώ πως οι περισσότεροι βιάζονται, έχουν αυθονία σε τι εκείνη την ώρα, και όταν το διαπιστώσω και θέλω να έχω αυθονία σε κάτι άλλο, το έχω χωρίς επιθυμία. Η έννοια της αυθονίας και κάθε αρετής έρχεται με την έννοια της ενθύμησης. Όσο θυμάσαι ποιος είσαι, τόσο η συνείδησή σου, θα λέγαμε, επεκτείνεται, γιατί είμαστε ολικά όντα. Η έννοια της αυθονίας έχει να κάνει με το πόσο εν μέρη, στην υψηλή της κατάσταση, μπορούμε και δημιουργούμε σαν συνειδητά όντα τη ζωή μας. Άρα υπάρχει λοιπόν εκείνη η κατάσταση που βλέπετε όλους τους πνευματικούς ή τους ασκητές ή τους ανθρώπους τους οποίους σας μιλάνε και έχουν κάνει διδασκαλίες και θρησκείες, αυτά τα μεγάλα όντα, να σας δείχνουν ότι έχουν την αυθονία ακόμα και να περάσουν, θα λέγαμε, αρνητικούς μηχανισμούς. Δεν σε ρωτάει τι αυθονία θέλεις και θα σου δώσω ή δεν θα σου δώσω. Σου δίνει πάντα την αυθονία που θες. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει η αυθονία ακόμα και της έλλειψης. Μπορούμε να βιώσουμε όσο έλλειψη θέλουμε. Κάθε φορά λοιπόν εκείνη την ώρα που βλέπεις τους ανθρώπους, να ξέρεις ότι όλοι είναι σε αυθονία. Απλά εκείνοι οι άνθρωποι έλκουν άφθονα αυτό που τα προγράμματα, οι πεπιθήσεις τους λένε συνέχεια για να πάρουν τα ανάλογα βιώματα. Φανταστείτε όμως ένας άνθρωπος που δεν ξέρει για τις πεπιθήσεις, δεν ξέρει για το πόσο, θα λέγαμε, στην πραγματικότητα το είδωλο με τον καθρέφτη, η αντανάκλαση με τον πραγματικό εαυτό και βασίζεται μόνο στην εικόνα του καθρέφτη, πόσες φορές εκείνοι οι άνθρωποι, θα λέγαμε, είναι ακόμα κλεισμένοι στο σπήλαιο του Πλάτωνα. Ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει αυτά τα πράγματα, αναλόγως πόσο ανεβάζει τη συνείδηση, η αυθονία είναι πιο μόνιμη. Γιατί σας είπα, εν τέλει, μόλις καταλάβει ότι λειτουργεί ολικά και φτιάχνει αυτός τη δική του πραγματικότητα, έχει την αυθονία να παίξει όποιο έργο θέλει, ακόμα και την καταστροφή του εαυτού του. Η αυθονία ξεκινάει από την ύλη, από το πόσα αντικειμενικά, θα λέγαμε, πράγματα έχουμε ο καθένας εκείνη την ώρα που τα χρειαζόμαστε. Ξεκινάει μετά σε αυτούς που έχουμε κάνει και τη διάλεξη, τις 5 τύπους αυθονίας. Προχωράει λοιπόν στην έννοια της ανταλλαγής, μετά προχωράει στην έννοια της δωρεάς, μετά προχωράει στην έννοια, θα λέγαμε, του συγχρονισμού και μετά στην έννοια της φαντασίας. Όσο εμείς μέσα μας μπορούμε και ανεβαίνουμε τα επίπεδα, τόσο αποκολλάμε τον εαυτό μας από την ύλη, και η αυθονία είναι για κάθε τύπου ύλη που υπάρχει γύρω μας. Όσο εμείς δεν έχουμε μπει στο εσωτερικό μας, στο κέντρο μας και λειτουργούμε περιφερειακά μόνο, τότε η αυθονία συνεχόμενα ανήκει πάνω στην αλλαγή της ύλης και είμαστε σαν τυχοδιώκτες. Okay. Λοιπόν, η αυθονία λοιπόν είναι στην πραγματικότητα μια ενθύμηση, όπως και άλλες, τα λέγαμε, αρετές που μας δείχνουν μέσα μας έτσι την ποιότητα, θυμόμαστε ποιοι είμαστε και έτσι ξαφνικά βλέπουμε τι παίρνουμε ακόμα και εκείνη την ώρα που αυτό μπορούμε να παίρνουμε είναι ένα είδος έλλειψης. Λοιπόν, λέει η Μένη, καλησπέρα στα μάτια, πώς μπορούμε να γνωρίσουμε ποια είναι αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα. Για να το κάνουμε αυτό, η μόνη πηξίδα που έχουμε είναι η εμπειρία μας. Γι' αυτό σας λέω μαρτυράτε, γιατί το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι βάσει του εαυτού μας να πράξουμε. Αποδεχόμαστε το έξω, αφού είναι το παρελθόν, αφού είναι αποτέλεσμα, γιατί το έξω είναι το παρελθόν. Στην πραγματικότητα εμείς τι κάνουμε, με τις 5 αισθήσεις μας αντιλαμβανόμαστε αυτό που ήδη έχει γίνει. Γι' αυτό λέμε όλοι ότι έχουμε προσυμφωνήσει.
Απ' έξω λοιπόν δεν βλέπουμε την αιτία, βλέπουμε το αποτέλεσμα. Μέσα μας μπορούμε να δούμε την αιτία, γιατί μπαίνουμε στις άλλες διαστάσεις, στον κόσμο των αιτιών. Εκεί που υπάρχει, θα λέγαμε, η ψυχική, αιτιατό σώμα, το ανώτερο κομμάτι του νου μας. Άρα, τι γίνεται, κάθε φορά με την εμπειρία και το πείραμα και τη συνείδησή μας, λειτουργεί ένα τρίγωνο. Αυτό το τρίγωνο συνεχόμενα, όταν δουλεύει σωστά, σου δείχνει κάθε φορά να σε ξυπνάει από τη λύθη. Με την έννοια της σύγκρισης, της ενθύμησης, του πειράματος, του αποτελέσματος, της επεξεργασίας, όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε βάλει για να προχωράμε κάθε φορά από τη λύθη στην αλήθεια. Άρα, το πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα, θα πρέπει να ρωτάμε συνεχόμενα τον εαυτό μας, να είμαστε σε ένα τεστ συνεχόμενο και να καταλάβουμε ότι η αλήθεια η μία εμπεριέχει όλες τις άλλες αλήθειες. Δεν μπορούμε να βρούμε κάποια αλήθεια για όλα, γιατί εκείνη την ώρα η συνείδησή μας δεν είναι ικανή να συλλάβει όλες τις αλήθειες. Μπορούμε όμως να συλλάβουμε την αλήθεια του δικού μας ψυχικού μαθήματος. Και αυτό έρχεται από μια ισορροπία ανάμεσα στο εγώ μας, στον εαυτό μας και στη γη. Δηλαδή την αρμονία, την νομοτέλεια. Άρα πρέπει κάθε φορά σιγά σιγά να μπαίνουμε σε μια αρμονία της προσωπικότητας, της μάσκας δηλαδή, του ηθοποιού και του περιβάλλοντος. Μόλις μάθουμε λοιπόν αυτά τα τρία πράγματα να τα ισορροπούμε μέσα μας, σιγά σιγά η αλήθεια θα είναι και λίγο πιο εμφανίσιμη στα μάτια μας και το ψέμα θα φαίνεται, θα λέγαμε, περισσότερο. Γιατί μόλις κοιτάμε τους πιο μεγάλους κύκλους, θα βλέπουμε το ψέμα ανήκει στο προσωρινό. Η αλήθεια ανήκει στο αιώνιο. Οτιδήποτε λοιπόν πιο προσωρινό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πλάνη. Εγώ δεν θα πω ψέμα, θα πω πλάνη. Ψέμα ίσως θα λέγαμε κάτι, μια συνειδητή πράξη που θέλουμε να διαστευλώσουμε συνειδητά, έτσι, και υπό συγκεκριμένο συμφέρον θα λέγαμε την αλήθεια. Γι' αυτό και το κάρμα σε εισαγωγικά του ψέματος είναι η τερατογέννηση. Όταν συνειδητά πάμε να λιώνουμε αλήθειες και είμαστε ψεύτες για τους λόγους μας και συνεχόμενα να λιώνουμε την αλήθεια, λιώνουμε την αλήθεια, εν μέρη μία, θα λέγαμε, έκφαση είναι ότι πάμε συνεχόμενα τι να κάνουμε, την αρμονία να τη διαστρεβλώσουμε. Τερατογενές λοιπόν και εκφυλισμοί έρχονται με την έννοια του ψέματος. Διαλογιστείτε πάνω σε αυτό και θα καταλάβετε πολλά από αυτά που σας λέω. Προχωράμε λοιπόν παρακάτω. Λέει η Καταλίνα, πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι είμαστε γυραιές ψυχές. Αυτό, φίλοι μου, πρέπει να το καταλάβετε, γιατί το μόνο που καταλαβαίνουμε είναι από τη συνείδησή μας και κάτω. Κάθε φορά λοιπόν, αν εμείς θα είμαστε γυραιές ψυχές, θα μπορούσαμε να το κάνουμε συγκριτικά με κάποιους άλλους. Οπότε, μόλις αρχίζουμε και βλέπουμε ότι δεν ανήκουμε στο μέσο σύνολο, με καθαρή, ειλικρινή κατάσταση, γιατί έχουμε περάσει βιώματα που οι άλλοι τώρα τα περνάνε ή τώρα τα καταλαβαίνουν, απλά εμείς τα κάναμε πιο γρήγορα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε γυραιές ψυχές και έχουμε ζήσει παραπάνω εμπειρίες, γι' αυτό και τώρα έχουμε παραπάνω εξέλιξη. Προχωράμε πιο κάτω, λέει η Ευτυχία, δεν ξέρω ποιος τρόπος είναι ο κατάλληλος να φερθούμε σε αυτή την ιδιαίτερη συνθήκη. Να διαμαρτυρηθούμε, να δράσουμε, να μην αντισταθούμε, να είμαστε ουδέτεροι. Πάλι σας ξαναλέω, δεν υπάρχει σωστός τρόπος με την έννοια αυτή που το λες. Υπάρχει ο σωστός τρόπος που είναι ο δικός σου τρόπος. Πώς εσύ ακολουθάς τη δική σου, το δικό σου ενθουσιασμό, τη δική σου μοιρασιά, αναλόγως λοιπόν τι είσαι, αυτό θα το πάρει το μέγιστο, το συλλογικό, το ολικό και το χρησιμοποιήσει εκεί που πρέπει κάθε φορά. Ο πιτσιρικάς μπορεί να βγαίνει έξω να σπάει αμάξια να πετάει μολότοφ. Ο άλλος μπορεί να θέλει να κάνει διαμαρτυρία. Ο άλλος μπορεί να θέλει να γράφει. Εγώ να κάνω βίντεο. Ο άλλος να ζωγραφίζει. Ο άλλος να κάνει ποίηση. Ο άλλος να βγάζει τραγούδια. Ο κάθε ένας μέσα από αυτό που τον ενθουσιάζει, εφόσον είναι ο εαυτός του, γιατί ο ενθουσιασμός είναι αληθινός και δεν ψεύδεται, και είναι ενθουσιασμός και όχι απλά μια ορμή, και είναι ενθουσιασμός και όχι απλά μια διαμαρτυρία, γιατί άμα είναι διαμαρτυρία. Μαρτυρά ο Δίας. Γινόμαστε συνειδητοί. Η διαμαρτυρία δεν είναι πάω και βρίζω και φωνάζω και κάθομαι στις πλατείες. Η διαμαρτυρία σημαίνει μαρτυράω συνειδητά τι έχει γίνει. Μαρτυράω με το υψηλό μου κομμάτι την πλάνη που βρίσκεται στο χαμηλό. Αυτό πράγμα που πάνε να με σύρουνε οι διάφορες συνθήκες. Θέλω να είσαι σωστή στον ορισμό
των λέξεων που χρησιμοποιείτε για να σας βοηθήσει να βρίσκετε την έννοια μόνη σας. Οπότε ο κάθε ένας, αφινόμενος στο τι τον ενθουσιάζει περισσότερο, αποδεχόμενος, όπως είπα, συγχωρώντας τους άλλους και τον εαυτό του, και απλά μπορεί να πράξει αυτό που τον ευχαριστεί, έτσι. Αλλά το θέμα ποιο είναι εδώ πέρα πάλι? Όλα πάλι έρχονται σε αυτή τη πράγμα που λέμε ενθύμηση, κατανόηση του εαυτού. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι τι κάνουν? Λένε πώς πρέπει να κάνω για να αλλάξω τον κόσμο, και αυτό είναι το λάθος. Δεν πρέπει να σκέφτεστε έτσι. Πρέπει να σκέφτεστε πώς πρέπει να αντιδράσω για να αλλάξω εγώ, απέναντι σε οτιδήποτε κάνει ο καθένας. Φανταστείτε ο άλλος τι μπορούσε να σκεφτεί και τι μέσα του κατάσταση είχε που φώναζε αέρα, ίσως 300 του Λεωνίδα, ή ο άλλος που έλεγε μια ώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Η κάθε διαμαρτυρία λοιπόν έρχεται από το Δία μέσα μας. Γι' αυτό μαρτυρήστε σωστά για να έχετε σωστές βάσεις και να μην σας πειράζει τίποτα. Οπότε η ελευθερία μετά, αυτή που ζητάνε όλοι και είναι δικαιώματα, θα έρθει παίρνοντας την ευθύνη ότι η ελευθερία είναι απλά να ακούω την ψυχή μου και όχι τα θέλω μου που βγαίνουν από αλλού, γιατί η ψυχή μου είναι τη δύναμη να αντισταθώ σε όλα τα εμπόδια. Οι άλλοι που λένε ελευθερία και μετά πάνε και κάνουν ό,τι να είναι και αλλάζουν, δεν θέλανε ποτέ την ελευθερία, απλά δεν τους σύμφερε. Όταν λοιπόν μέσα σου έχεις τον ενθουσιασμό να σε ενώνει με το θείο, όταν μέσα σου μιλάει η ψυχή σου, πάντα σε υποστηρίζει σε ό,τι και να περάσεις. Και όχι για να πετύχεις αυτό που θες, αλλά να πετύχεις μέσα σου τέτοια ανεξαρτησία, ώστε να νιώθεις ότι ό,τι και να σου κάνουν οι άλλοι και φυλακοί να σε κλείσουν, η ιδεολογία σου και αυτό που είσαι δεν αλλάζει, γιατί αυτό είναι το μέγιστο που έχεις παρά εξωτερικά οι ανέσεις. Αυτό είναι στην πραγματικότητα που πρέπει να ρωτάνε όλοι. Πόσο πιστεύω αυτά που πιστεύω? Γιατί όλα αυτά είναι τεστ για να σας βάλουν να βρείτε τι πιστεύετε περισσότερο. Και αν πραγματικά το πιστεύετε, δεν σας πειράξει οτιδήποτε και να κάνει οποιοδήποτε. Και το παράδοξο θα είναι ότι θα μπορείτε να βγείτε με τρόπους που δεν φαντάζεστε καν από αυτό το τρυπάκι, γιατί απλά έχετε πάρει το μάθημα. Okay. Προχωράμε παρακάτω. Λέει, σταμάτη πως θα καταλάβουμε ότι έχουμε πάρει το σωστό δρόμο? Είναι καλό να ακολουθούμε τη ροή ζωής ή χρειάζεται και η αντίσταση? Φυσικά όταν εσύ θες να δυναμώσεις χρειάζεται η αντίσταση. Όμως η αντίσταση είναι μέσα στη ροή της ζωής. Μην κάνεις το λάθος ότι να λες η ροή της ζωής είναι κάτι άλλο από μένα, η ροή της ζωής είναι κάτι άλλο έξω από τα εγώ μου, η ροή της ζωής είναι κάτι άλλο έξω. Η ροή της ζωής θα έχει όλα μέσα, γιατί η ζωή ξεκινάει μέσα από σένα. Οπότε οτιδήποτε συμβαίνει είναι ο δρόμος σου. Οτιδήποτε συμβαίνει σου δίνει το δρόμο σου. Οτιδήποτε συμβαίνει είναι ταμπέλα για το δρόμο σου. Άρα κάθε φορά αυτό που λες ροή, θα πρέπει να δώσεις σωστό ορισμό. Ποτέ η ροή δεν είναι απ' έξω από σένα. Ποτέ η ροή δεν έχει πράγματα έξω από σένα. Απλά τα φαντάζεσαι και νομίζεις. Άρα τι γίνεται? Εμπιστεύσου ότι ναι, υπάρχει η αντίσταση μες στη ροή. Όπως πας στο γυμναστήριο και δουλεύεις με τις αντιστάσεις για να δυναμώσεις τους μυς, έτσι υπάρχουν αυτά τα τεστ, τα ψυχολογικά, για να δυναμώσεις το φως μέσα σου. Επομένως, επειδή ακόμα μπορεί να μην νιώθεις και να μην ξέρεις, οι αρνητικές πεποιθήσεις σου σε κάνουν, επειδή δεν έχεις, θα λέγαμε, την ένωση με τον εαυτό σου και την εμπιστοσύνη, να νιώθεις οτιδήποτε σε πονάει ή καμιά φορά, επειδή πέφτει σε δόνηση, ότι είσαι έξω από το δρόμο. Αυτά θα λέγαμε είναι πεποιθήσεις των αρχαρίων στην πραγματικότητα. Λίγο-λίγο θα σου έρθει εμπιστοσύνη και θα εντάξεις μέσα στη ροή όλα τα πράγματα. Ειδικά τα λάθη, ειδικά τον πόνο. Γιατί αυτά είναι τα εργαλεία. Γι' αυτό είναι λοιπόν η αντίσταση που λες, είναι ένα εργαλείο που έχεις. Θες να δυναμώσεις αυτό που νιώθεις? Αντιστάσου. Πάρ' την ευθύνη. Πάρ' τις συνέπειες. Και δες μέχρι πόσο θα το τρέξεις, γιατί και για ποιο λόγο. Αυτό είναι η έννοια της ροής. Δεν είναι κάτι απ' έξω από τη ροή. Όταν αντιστεκόμαστε, δηλαδή, είναι έξω η ροή. Η ροή δεν είναι χαχαχουχουαχού. Η ροή είναι ότι ό,τι και να κάνω, ό,τι έργο και να θέλει, όσο πόνο και να θέλει, όσο ψυχή και να θέλει, εγώ είμαι διατεθειμένος να τη δώσω. Αυτό είναι η ροή. Όχι χαχαχαχαχα και έτσι και είναι ωραία και καλά. Προσέχτε. Άλλο άνεση, άλλο θέλει έργο. Και επειδή όπως οι ερωτευμένοι μπορούμε να περάσουμε βουνά για να βρούμε τον ερωτά μας και να πάμε στο περίπτερο να βαριόμαστε, έτσι ακριβώς είναι και η ροή. Αυτό πρέπει να ψάχνεις. Άμα θες να κάνεις αντίσταση, ανταρτοπόλεμο, οτιδήποτε θες, πραξικόπημα,
αλλά θα νιώθεις ότι γουστάρεις να το κάνεις. Ακόμα και αν λιώνεις στην αντίσταση και σου παίρνει όλη την ενέργεια. Καταλαβαίνετε, το μεράκι, ο ενθουσιασμός είναι αυτό που μας δείχνει τη ροή. Αν κάτι από την άλλη το κάνεις γιατί πρέπει, γιατί δεν θες, γιατί έτσι είναι, γιατί όλα τα άλλο, τότε καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι πραγματική αντίσταση και όχι η αντίσταση την οποία μου μίλησες. Okay. Θα το ξανακούσετε το βίντεο μετά, όποιοι θέλετε, να καταλάβετε καλύτερα τα λόγια μου. Λοιπόν, καταρχήν τους χαιρετάω όλους, έτσι. Δεν χρειάζεται να απαντάω τώρα, γεια σου στον καθένα, ναι. Όλους χαίρομαι που σας βλέπω, χαίρομαι όλους που μου στέλνετε τα χαιρετίσματα. Εντάξει Λάμπη, εντάξει Αναστάση, όλοι, Δημοσθένης, όλοι. Λοιπόν, καλησπέρα λέει αγαπημένα μου, καλό ευλογημένο μήνα. Επίσης, νομίζω ότι χρειαζόμαστε στήριξη, λέει η Φλόρα, καθοδήγηση με παραδείγματα στα μάτια. Αν είναι εύκολο φυσικά να μας πεις, δύσκολη καιρή και όσα ξέρουμε, ίσως θα τα χάνουμε. Λέει ευχαριστώ. Οκ, okay, θα σας μιλήσω με παραδείγματα. Ένας άνθρωπος λοιπόν κάθεται και του λέει με το ζόρι ότι πρέπει να κάνεις το εμβόλιο. Ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρει και λέει τι να κάνω, να το κάνω το εμβόλιο. Μου λένε ότι αν δεν το κάνεις υπάρχει κίνδυνος. Να μην το κάνω το εμβόλιο. Μου λένε αν το κάνεις υπάρχει πάλι κίνδυνος. Τι πρέπει να κάνω εγώ εδώ πέρα. Και εδώ πέρα έρχεται το ερώτημα πάντα της αμφιβολίας. Αν θέλεις λοιπόν κάτι και σε, θα λέγαμε, σε ενοχλεί και σου κολλάει στο μυαλό, αυτό που κάνεις είναι να ψάξεις, να ερευνήσεις. Αν απ' την άλλη έχεις ερευνήσει και δεν μπορείς ακόμα να βρεις, τότε εκείνη την ώρα, θα λέγαμε, διάβασε εκείνο το πράγμα που λέει μέσα σου. Τι λένε τα γεγονότα. Αν για κάποιο λόγο τα γεγονότα δεν σου δείχνουν, πάει να πει ότι ακόμα δεν μπορείς να καταλάβεις ποιο είναι το σωστό και ποιο λάθος. Οπότε τσάμπα κάθεσαι και αγχώνεσαι. Έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα, σε εισαγωγικά λάθος, που σου έχουν δώσει είτε από το κράτος ή από αλλού, που δεν τα ξέρεις. Τα κάνεις άλλο ένα. Αν είναι να πεθάνεις, θα πεθάνεις. Αν είναι να μην πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις. Όμως επειδή δεν το ξέρεις, δεν μπορείς να πες αυτό το τρυπάκι και να φαντάζεσαι συνέχεια. Αν απ' την άλλη σε ενδιαφέρει, επειδή δεν έχεις, θα λέγαμε, εκείνη την ιδέα ότι το κράτος σε αγαπάει και νοιάζεται για σένα και ότι μιλάει δόλια για σένα και ότι σκέφτεται πονηρά για σένα, αυτό πρέπει να κάνεις τι είναι, να πάρεις την ευθύνη πίσω που του έχεις δώσει να διαχειρίζεται το κράτος για σένα και να αρχίσεις να διαχειρίζεσαι εσύ αυτό το πράγμα που έχεις αφήσει το κράτος να διαχειρίζεται για σένα. Και δεν είναι μόνο το κράτος, είναι κάθε άνθρωπος που τον βάζει να διαχειρίζεται για σένα, παραδείγματος χάρη, τα λεφτά σου. Άλλος να παίζει για σένα ναι, στις μετοχές. Όταν εσύ νομίζεις ότι δεν του έχεις εμπιστοσύνη, τραβάς πίσω τα πράγματα και παίρνεις εσύ την ευθύνη και θα το δώσεις σε κάποιον άλλο που έχει εμπιστοσύνη ή θα το κάνεις μόνος σου. Έτσι είναι τα πράγματα εδώ φίλοι μου. Κάθε φορά που έχουμε αφήσει λοιπόν διαχειριστές, είτε είναι μέσα μας τα διάφορα δαιμόνια, τα διάφορα προγράμματα, είτε είναι απ' έξω μας οι διαχειριστές. Δηλαδή χειρίζονται, βλέπετε, χειρίζονται το Δία, χειρίζεται. Γιατί έχουμε αφήσει το μηχανικό, έτσι ο Δίας, να χειριστεί ορισμένα πράγματα για να τα βγάλει πέρα. Αν το πούμε από ψυχική έννοια. Αν το πούμε λοιπόν από την ανθρώπινη πλευρά, κάθε φορά που κάτι διαχειρίζεσαι, ακόμα και γιατρός αν είναι αυτός, και δεν του έχεις εμπιστοσύνη, πήγαινε σε έναν άλλον. Αν κάτι μέσα σου δεν μιλάει σωστά και λες ξέρεις κάτι, εδώ κάτι δεν πάει καλά, για ποιο λόγο εγώ έχω αυτές τις αρνητικές πεπιθήσεις, ψάξε να δεις γιατί έχεις αυτές τις αρνητικές πεπιθήσεις. Πρέπει να καταλάβετε φίλοι μου ότι δεν γίνεται λοιπόν εμείς να ζητάμε μια λύση, γιατί πολλές φορές η λύση δεν μας έρχεται για να μας αναγκάζει να ψάξουμε. Ο τρόπος που δουλεύει ο ανώτερος εαυτός μας, πολλοί φίλοι δεν μπορούν να καταλάβουν και νομίζουν ότι είναι έτσι απλώς. Δεν είναι απλώς, άλλωστε ήσασταν εσείς ο ανώτερος νου σας. Όμως δεν είσαστε. Όταν λοιπόν κάτι λειτουργεί με συχνότητες, δονήσεις και είναι σερβερ και μπορεί και συντονίζεσαι και συντονίζεται με όλα αυτά τα πράγματα, δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ εύκολο εμείς να καταλαβαίνουμε κάθε φορά για ποιο λόγο το κάνει. Γι' αυτό έχει βγει και εκεί έννοια άγνωστε ευουλέ του Κυρίου σου, του Κυρίου σου, όχι του Θεού, γιατί ο Θεός δεν χρειάζεται να έχει βούληση, έχουν τα πάντα. Άρα είσαι εσύ λοιπόν, ο δικός σου Θεός, η δική σου θεϊκή ανάπτυξη και λες άγνωστες οι βουλές, τι βούληση έχει η ψυχή μου, είναι άγνωστο. Εγώ εδώ πέρα δεν ήρθα για να ξέρω, εγώ εδώ πέρα ήρθα για να παρατηρήσω. Έτσι, πρέπει να έρθει μια εμπιστοσύνη σε εμάς. Όταν όμως εμείς λέμε άγνωστες συμβολές του Κυρίου και μιλάμε όπως λέει η Εκκλησία πάντα έναν Θεό έξω από εμάς,
καταλαβαίνετε ότι ο Θεός, αφού είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, δεν θα έχει και την κατάσταση εκεί να βούλεται. Για ποιο λόγο να βούλεται? Γιατί να έχει βούληση ο Θεός, αφού είναι τα πάντα? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μπαίνουμε σε άλλες καταστάσεις τώρα. Γι' αυτό οι στραβοκατανοήσεις των ανθρώπων και οι στραβοκατανοήσεις μοιράζονται και τα έχουμε στραβοκαταλάβει όλα. Ελπίζω τώρα να ερχόμαστε σε κατάσταση να τα καταλάβουμε σωστά. Λοιπόν, και ένα πράγμα εδώ πέρα, γιατί διαβάζω πάλι την τελευταία πρόταση. Οι μεγάλες ηλικίες στα μάτια είναι όλη μέρα μπροστά σε μια τηλεόραση και τρέμουν από το φόβο τους και πλασάρουν και αναγκάζονται να κάνουν κάτι που δεν θέλουν. Εδώ θα κάτσω και θα είμαι λίγο αυστηρός. Κανένας δεν αναγκάζεται να κάνει τίποτα. Ακόμα και το λέει η κυβέρνηση. Ακόμα και το λέει ο νόμος. Να, ο νόμος λέει 500 πράγματα. Μήπως είστε νόμιμοι όλοι? Σιγά, πόσες φορές έχετε παρανοήσει? Πόσες φορές έχετε παρανομήσει? Πόσες φορές έχετε παρανοήσει στο δικό σας το νου? Πόσες φορές έχετε παρανομήσει στις κοινωνίες νόμους? Ας μην κοροϊδευόμαστε. Όποτε θέλουμε και κάνανε τα γέροι από εδώ και από εκεί και δίνανε τα μαύρα τα λάδια από εδώ από εκεί για να λαδώσουν να κάνουν και τα ρουσφέτια, δεν παρανομούσανε. Δηλαδή τώρα τι θα πει? Ναι, ο άλλος θα πει, θα παρανομήσω. Ψεύτικα έγγραφα, ψεύτικες ενέσεις, ψεύτικα αυτά, αφού όλοι ψεύδονται. Γι' αυτό λοιπόν δεν θέλω να είμαστε, πέφτουμε σε αυτή την έννοια. Κανείς δεν αναγκάζεται να κάνει κάτι. Ο συνειδητός ξέρει ότι κανείς δεν αναγκάζεται να κάνει κάτι. Όποιος γουστάρει, κάθεται και κάνει αυτό το πράγμα, την αντίστασή του. Όποιος γουστάρει, λέει ναι. Άρα τι γίνεται? Όλοι είμαστε φυγόπονοι, όλοι συμφωνούν. Και αυτό που ισχύει τι είναι? Ότι οι γέροι, οι περισσότεροι, επειδή είναι σε κατάσταση αδυναμίας, το συμφέρον τους είναι το λιγότερο κακό. Ο νέος απ' την άλλη, επειδή υποτίθεται, πάλι ξαναλέω, ότι είναι σε κατάσταση δύναμης, το συμφέρον του είναι η ελευθερία. Ο γέρος απ' την άλλη, επειδή έχει πάθει μαλάκιση αντί να έχει πάθει σοφία, τι λέει? Αντί να πει κάτι, εγώ πεθαίνω, δεν με νοιάζει, ρε, τι να μου κάνετε, εγώ εμένα με νοιάζει η μετάβαση, το νοιάζει μόνο να μην χάσει το κακόμοιρο κορμί του, το γερασμένο. Βλέπετε, υπάρχει διαφορά στο πώς μεγαλώνει ένας άνθρωπος και τι γνώση παίρνει. Γι' αυτό και έρχονται αυτό σαν κάρμα πολλές φορές. Γι' αυτό δεν θέλω να ταυτίζετε με τον ένα ή με τον άλλο πόλο. Βγείτε απ' έξω και δείτε το από όλες τις πλευρές. Κανένας δεν έχει αναγκαστεί να κάνει πράγματα. Έτσι φαίνεται. Έτσι, θέλω να το καταλάβετε. Το συμπονώ τον καθένανε, αλλά η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα. Θέλει να πάρει αυτό το βίωμα του θύματος, ας το πάρει. Τόσο καιρό έπαιζε το θήτη, όταν ήταν διαφορετικά. Άρα τι γίνεται? Για να έρθει μια κατάσταση που να είναι ισορροπία, θα πρέπει και εμείς να είμαστε ισορροπημένοι. Ανισόρροποι άνθρωποι, ανισόρροπες κυβερνήσεις φέρνουν. Ισορροπημένοι άνθρωποι, ισορροπημένες κοινωνίες φτιάχνουν. Καταλάβατε? Εγώ δεν κάνω τον εμβόλιο για 5.000 λόγους. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω? Αλλά απ' την άλλη θα κάτσω και θα λέμε την αλήθεια. Δεν θα λέω επειδή εγώ έδρασα έτσι, θα κάθομαι να λέω όλα για να ευλογώ τα γένια μου. Θα λέμε όλα τα πράγματα, γιατί μας αρέσει η ειλικρίνεια. Γιατί η ειλικρίνεια είναι πιο κοντά στην αλήθεια και η αλήθεια θα σας βγάλει τον πόνο. Όχι η άνεση. Η αλήθεια θα σας διώξει τον πόνο από τη ζωή σας. Δυστυχώς οι άνθρωποι πληρώνουν με την ψυχική τους ενέργεια πολύ ακριβά για να διατηρούν τον πόνο στη ζωή τους. Απλά δεν ξέρουν γιατί το κάνουν. Τον πόνο το διατηρείτε γιατί ακόμα δεν τον εκμεταλλευόσαστε. Μόλις μάθετε να εκμεταλλεύεστε τον πόνο, τότε θα πηγαίνει σωστά και όχι στράφει η ψυχική ενέργεια που δίνετε για να έχετε τον πόνο στη ζωή σας, για να μάθετε μέσω του πόνου. Οκ? Γιατί τον πόνο το χρησιμοποιείτε στην πραγματικότητα, αλλά έχετε ξεχάσει πώς. Πάμε παρακάτω. Λέει Κωνσταντίνα, κάτσε να το πω, να το πρόκειται. Λοιπόν, πες μας πώς μπορώ να καταφέρω να σκέφτομαι θετικά. Όταν εσύ θυμάσαι κάθε φορά ότι κάθε αρνητικός μηχανισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται θετικά και βρεις τον τρόπο, τότε θα σκέφτεσαι θετικά. Όσο δεν είσαι προετοιμασμένη, είναι φυσικό να σκέφτεσαι μόνο αυτό που μπορείς. Μην τα βάζεις με τον εαυτό σου, λίγο-λίγο, για τα εύκολα τα πράγματα, με τους απλούς αρνητικούς μηχανισμούς, μόλις τους μετατρέπεις, μετά θα φτάσεις στο σημείο να μπορέσεις να το κάνεις για όλους τους μηχανισμούς. Έτσι, απλά θέλει εκπαίδευση, αναπρογραμματισμό, ανακαθορισμό, όλα αυτά τα πράγματα που μιλάμε. Να έρχεστε στις διαλέξεις και να κάνετε τα μαθήματα που σας λέω, που έχω φτιάξει ειδικά
τον πρώτο κύκλο, να τον τελείσετε όλοι όσοι μπορείτε, γιατί είναι κάτι που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Λοιπόν, σταμάτη όταν πρόκειται για άτομα που αγαπάμε όπως οι γονείς μας. Αν εμείς βλέπουμε ότι πιέζονται και φοβούνται και ακολουθούν τους κανονισμούς του κράτους, ενώ ξέρουμε ότι δεν τους κάνει καλό. Είναι δικαίωμα του καθένα να μπορεί να ζήσει τη ζωή του όπως θέλει. Εσύ μπορείς να τους πεις αυτά που πρέπει να τους πεις, χωρίς να τους πιέσεις, να δώσεις το παράδειγμά σου, αλλά ο κάθε ένας, τι να κάνουμε παιδιά, υπάρχει ελεύθερη βούληση. Αλλιώς θα ήσασταν κι εσείς φασίστες, όπως αυτά που κατηγορείτε. Δεν μπορείτε με το ζόρι να πάρετε για το καλό του τον μπαμπά σου και να του πεις μην κάνεις το εμβόλιο. Αλλιώς θα κάνεις το ίδιο σαν τον άλλο που του λέει κάντε το εμβόλιο με το ζόρι. Θα πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν το συναισθηματισμό, γιατί αν θέλουμε εμείς να μην κάνουμε τα ίδια, πρέπει να συμπεριφερόμαστε διαφορετικά. Το καταλαβαίνετε. Είτε είναι το παιδί μας, είτε είναι οτιδήποτε. Πρέπει να καταλαβαίνουμε που είναι ευθύνη μας και που είναι ευθύνη, θα λέγαμε, των άλλων. Πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι κάθε άνθρωπος είναι ένα συγκροτημένο ολόκληρο όν, άσχετα αν βιώνει αυτά που βιώνει. Δεν μπορείς με το ζόρι να βοηθήσεις κάποιον και να του χαρίζεις 5-10 χρόνια ζωής, τι θα γίνει. Για να μην πονέσεις εσύ άμα πεθάνει. Το θέμα είναι η αναβάθμιση, όχι να ζήσεις παραπάνω απλά για να υπάρχεις. Μόλις φιλοσοφήσετε και βρείτε την ουσία της ζωής, θα δείτε πόσο απλά είναι όλα τα πράγματα. Και δεν είναι καθόλου ανέστητα, ίσα-ίσα είναι πιο ευαίσθητα αυτά που σας λέω. Όμως δεν είναι από τα κατοδιαφραγματικά τσάκρα που μπαίνουμε στο φόβο, στο άγχος, και από το φόβο και το άγχος πάμε να αγαπήσουμε κάποιον κτητικά, βίαια. Έτσι, οπότε κοιτάξτε όσο είμαστε παιδιά να πατρονάρουμε τον, μπορούμε να νιώσουμε ότι κάποιος μας πατρονάρει. Μόλις κάποιος όμως έχει ελεύθερη βούληση και ενηλικιώνεται και φτάνει σε ένα σημείο να έχει ελεύθερη βούληση, τότε ναι. Και μην ξεχνάτε, ο κάθε άνθρωπος έχει φτιάξει το δικό του το κάρμα. Κοιτάξτε λοιπόν εσείς η βοήθειά σας να είναι τέτοια ώστε να τον βοηθήσετε να μάθει. Να είναι τέτοια ώστε να βοηθήσετε τον άλλον να μάθει μέσω της δικής σας γνώσης. Κοιτάξτε να είναι τέτοια ώστε να καταλαβαίνετε μέχρι πού μπορεί να φτάσει κάποιος άνθρωπος. Ξέρω ότι όλοι θέλουν να ζήσουμε για πάντα, αλλά δεν είναι έτσι. Όταν λοιπόν έχει έρθει εκείνη η ώρα θα είναι, είτε θέλουμε είτε όχι, για να απελευθερωθούμε, ακόμα και μέσω του θανάτου. Για να απελευθερωθούμε ακόμα και μέσω αρνητικών μηχανισμών. Έτσι είναι. Ο συναισθηματισμός όμως, η λύπηση, το άγχος, η αγωνία, η έλλειψη και όλα αυτά τα πράγματα που νιώθουμε μας κάνει να αναστρεβλώνεται το μυαλό μας και να αρχίζουμε να δουλεύουμε διαφορετικά και να φεύγουμε από την ομοτέλεια, να ξεχνάμε τον εαυτό μας και είμαστε ταυτισμένοι μόνο και μόνο για να μην πονέσουμε, έτσι, και να μην έρθει ορισμένα πραγματάκια. Ας νικήσουμε λοιπόν λίγο το φόβο του θανάτου. Ακούω συνεχόμενα το φόβο, το φόβο, το φόβο. Δουλέψτε με το φόβο σας. Δείτε τις πεποιθήσεις σας. Κάντε το φίλο το φόβο σας πριν χάσετε τη διαχείρισή του. Ο φόβος ξεκινάει μικρός, υποσυνείδητος, μπαίνει στο συνειδητό μας και μετά ξαναφεύγει. Εκείνη τώρα που μπαίνει στο συνειδητό μας, πρέπει να κάνουμε όλη την εργασία. Όταν τον αφήσουμε και μεγαλώσει και φύγει το συνειδητό, γίνεται κρίση πανικού, τρόμος και μας κάνει κακό. Έτσι, πρέπει από την αρχή λοιπόν που βλέπουμε το φόβο και εμφανίζεται στο συνειδητό μας, να δουλέψουμε με αυτό, να βρούμε τι πεποιθήσεις είναι από πίσω του. Να μην τον αφήσουμε να γίνει ανεξέλεγκτος. Μετά το χάσαμε. Μετά τον ακολουθάμε, μας επηρεάζει, μας διαστρεβλώνει, μας διαβάλλει. Okay? Λοιπόν, λέει η Κωνσταντίνα, πολλές φορές εμφανίζεται κάτι στη ζωή ή κάποιος που σε βοηθάει ή φαίνεται ότι θα σε βοηθήσει, αλλά έχει κάτι αρνητικό ή σαν παγίδα ταυτόχρονα. Το ακολουθείς, το χρησιμοποιείς. Όταν αφορά τον ενθουσιασμό, είναι κάτι σαν οδηγός. Φυσικά, όταν ο ενθουσιασμός σου λέει πήγαινε, θα πας ακόμα και εκεί πέρα που φαίνεται παγίδα, κρεμάλα, σκοτωμός. Υπάρχει ένα πράγμα που λέμε στις μαθητείες εδώ, στις διδασκαλίες που κάνουμε. Ο μύτος της Αριάδνης, το κατάρτι του Οδυσσέα, έτσι, είναι αυτός που διάλεξε από τον ενθουσιασμό του να περάσει τις σιρήνες, αλλά ήταν δεμένος στο κατάρτι. Οι σιρήνες λοιπόν είναι κάθε φορά η γοητεία, να ξέρετε. Είτε είναι συναισθηματική, όπως μιλήσαμε προηγουμένως για τον μπαμπά με τη μαμά, είτε είναι έρωτας, είτε είναι οτιδήποτε πράγμα, είναι η γοητεία που μας τραβάει στη θάλασσα να μας πνίξει στο συνέστημα, στο χάσιμο. Όταν εμείς κάθε φορά λέμε ακολούθα τον ενθουσιασμό σου, δεν λέμε ακολούθα τον γιατί εκεί πέρα που θα πας δεν θα έχεις γυρισμό. Λέμε ακολούθα τον ακριβώς επειδή εκεί που θα πας θα έχεις γυρισμό. Είναι σαν να έχετε ένα σκηνί και να βυθίζεστε μέσα σε ένα σπήλαιο. Μέχρι εκεί που φτάνει το σκηνί θα μπορείτε να ανέβετε. Όταν εσείς όμως βυθίζεστε παραπάνω από το σκηνί, τότε δεν υπάρχει γυρισμός.
Βλέπετε, όταν κάτι το κάνουμε από ενθουσιασμό, συμμετέχει η ψυχή, γιατί αυτή μας πρόχνει. Βρε, δεν πάει να γίνεις κλέφτης, απατεώνα, ξέρω εγώ, ή ξέρω εγώ, πόρνηση συγκρού. Από την ώρα πρέπει να περάσει από εκεί, θα σε βγάλει και από εκεί. Αν είναι μέσω του ενθουσιασμού σου κάθε φορά ορισμένα πραγματάκια της ψυχικής εξέλιξης. Αν όμως το κάνεις για άλλους λόγους, έτσι, για να μοιάζεις τον ένα, για να κάνεις αυτό, για να κάνεις εκείνο, και δεν το κάνεις από ψυχή να μάθεις πράγματα, να πάρεις εμπειρία, αλλά το κάνεις από άλλα πράγματα, τόσο υπάρχει περίπτωση να χαθείς. Γιατί δεν έχεις την επιστροφή. Γι' αυτό βλέπετε πολλές ψυχές μπαίνουν κάπου και βγαίνουν. Άλλες ψυχές μπαίνουν κάπου και χάνονται. Όταν είναι μέσω του ενθουσιασμού σου και είναι η ψυχή σου μαζί, σε τραβάει. Γιατί δεν είναι να πάει να σου κάνει κακό. Όλα γίνονται για το καλό σου, υποτίθεται, με την ψυχή. Δεν έχεις κάποιον τύρανο να σε ρίξει κάπου σε μια παγίδα για να μην σηκωθείς. Δεν γελάει άντρος σε αυτό, σου βάζει τριπλοποδιές. Έτσι δεν είναι. Ίσα-ίσα είμαστε ένα. Βοηθιόμαστε με αυτό το πράγμα. Έτσι. Να τα φτιάξουμε λίγο στο μυαλό μας σωστά, για να μην έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις. Για τα 600 δις που αναγράφονται εδώ και 7 χρόνια στους κρατικούς υπολογισμούς, τι έχεις να πεις? Έχω να πω, δημοσθένη, ότι σίγουρα όλα αυτά τα πράγματα υπάρχουν, όμως η κλίκα, έτσι, όπως σας είπα, για όλους τους διαχειριστές, αν δεν καταφέρουμε εμείς να πάρουμε την ευθύνη, ποτέ αυτά τα 700 δις, τα κασικά μας αρχεία, η ψυχική μας δύναμη, όσο τα εμποδίζουν τα δαιμόνια, τα προγράμματα, οι διαχειριστές, οι Ιλουμινάτοι, ξέρω εγώ αυτοί που λένε, ή οτιδήποτε κλίκες υπάρχουν, είναι γιατί εμείς έχουμε δώσει τη δύναμή μας. Άρα είναι φυσικό, ό,τι υπάρχει μέσα μας, υπάρχει έξω μας. Δεν υπάρχει περίπτωση κάτι να υπάρξει έξω χωρίς να έχει την αντιπροσωπεία κοσμικά ή στον άνθρωπο εαυτό μας, στην ψυχολογία μας. Άρα κάθε φορά λοιπόν, όταν βλέπουμε αυτό που υπάρχει μέσα μας, σίγουρα υπάρχει και έξω. Δεν χρειάζονταν να τα πείξω εγώ ως ώρα σε οτιδήποτε. Ξέραμε ότι υπάρχει συγκεκριμένη κλίκα, όπως η κλίκα από τα εγώ, τους δαίμονες που έχουμε μέσα μας, που δεν μας αφήνουν να έρθουμε σε επαφή με τα κασικά μας αρχεία, με το φως. Έτσι δεν είναι? Και παίρνουν το φως οι δαίμονες, τι κάνουν τα προγράμματα, παίρνουν το δικό μας το φως. Τι είναι το δικό μας το φως? Δεν είναι σαν τα ταμεία που έχουμε όλοι αφήσει από τις δουλειές μας, και έχουμε βάλει εκεί πέρα τα λεφτά μας? Έτσι οι εμπειρίες όλες που παίρνετε αποθηκεύονται στο φως το ψυχικό σας. Όλοι, γι' αυτό λέμε Θεοτόκο αυτή που κάνει το Χριστό. Γιατί ο Χριστός, ποιος τον έγινε, ο Θεοτόκος που τοκίζει με φως και σου φτιάχνει το Χριστό, σου γεννάει το Χριστό μέσα σου. Καταλαβαίνετε, είναι το ίδιο πράγμα. Κάθε φορά, κάθε εμπειρία που έχετε εδώ πέρα, μπαίνει, θα λέγαμε, τοκίζει μέσα το φως, στην τράπεζα τι έχετε, που έχετε μέσα σας, που λέτε ψυχή. Όταν όμως εσείς δεν ξέρετε να διαχειριστείτε αυτό το φως, το βάζετε άλλους και διαχειρίζονται αυτό το πράγμα. Και όταν οι άλλοι κάνουν ό,τι γουστάρουν, εκείνη την ώρα και δεν τους ελέγχετε, το χάσαμε το παιχνίδι. Έτσι ακριβώς γίνεται και με τις τράπεζες, έτσι ακριβώς γίνεται και με εδώ πέρα με τους κυβερνήτες, τους πολιτικούς, έτσι γίνεται και σε εμάς, έτσι γίνεται παντού. Οπότε γι' αυτό μιλάμε πάντοτε. Δεν είναι θέμα εξωτερικής επανάστασης. Είναι θέμα συνειδησιακής επανάστασης και μετά θα βρεθεί πώς θα έρθει έξω. Αν όμως μέσα μας δεν έχουμε συνειδητική επανάσταση, δεν μπορεί να μαζέψει τα ζώα και να πεις: «Χαχα, παιδιά, ξυπνήστε, επειδή το είπε ο ένας, το είπε ο άλλος». Και οι άλλοι κουτοπώνηροι θα λένε: «Έλα ρε, έκανε τη δουλειά ο ένας, έκανε τη δουλειά ο άλλος, εμείς θα έρθουμε μόνο να φάμε τα 600 δις». Δεν πάει και έτσι, γιατί υπάρχει λόγος που συμβαίνει αυτό. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό μέσα μας γίνεται όλη η δουλειά. Από τον πυρήνα γίνεται η μετάλλαξη, πάω ότι και φτάνει στην περιφέρεια. Γι' αυτό συνεχόμενα θα μπορούσα να πω χιλιάδες πράγματα που ξέρω, που μπορεί να γινόταν και χαμός. Αλλά δεν με νοιάζει, γιατί δεν έχει αντίκτυπο παρά μόνο στην περιέργεια. Αυτό που σας λέω είναι πως εσείς να γίνετε περισσότερο εαυτό σας και θα αλλάξει πραγματικότητα απ' έξω. Okay. Ας δείξουμε λοιπόν το βάρος εκεί. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω, να μπορώ να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσεις έχετε. Αν μπορείς, μίλησέ μας, λέει, για τη μετουσίωση. Μετουσίωση τι είναι? Όταν αλλάζεις, θα λέγαμε, από τη μία ουσία στην άλλη. Όταν κάποιος μετουσιώνεται, είναι ότι αλλάζει κατ' ουσίαν. Okay. Άρα στο πιο βαθύ του σημείο. Και όχι η εξουσία. Όταν αλλάζουμε εξουσία, δεν έχουμε αλλάξει ουσία. Άρα στην πραγματικότητα βρείτε τι είναι η εξουσία από μέσα σας και θα καταλάβετε τι είναι μετουσίωση. Okay. Λέει η Ιφηγένεια, οι νοσηλευτές που κάνουν τους άλλους τα εμβόλια κάνουν, λέει, κάρμα. Το κάθε κάρμα έρχεται, για να καταλάβετε, όχι μόνο με την κάθε συνειδητή δράση και ασυνείδητη. Το κάρμα έρχεται σαν κάτι ανισόρροπο.
Όταν εσύ είσαι σε μια κοινωνία ανισόρροπη, ό,τι και να κάνεις, αφού η κοινωνία είναι ανισόρροπη, θα δημιουργείς κάρμα. Είναι απλά τα πράγματα. Το αν κάνω εγώ εμβόλιο, αν εγώ του ανοίγω την πόρτα, αν εγώ του σκουπίζω, αν εγώ του βάζω νόπνευμα μετά, αν εγώ το λέω επειδή είμαι ευαγγελάτο στην τηλεόραση, αν εγώ το κάνω αυτό, σε κάθε ανισόρροπη ενέργεια, όσοι συμμετέχουν, αλλιώς δεν θα συμμετείχαν. Για σκεφτείτε, δεν θα συμμετείχαν. Έτσι δεν είναι? Άρα τι σημαίνει? Για να συμμετέχω στον ανισόρροπο, πάω να πει ότι και εγώ δεν καταλαβαίνω. Και έτσι λοιπόν όλη η κοινωνία όταν είναι ανισόρροπη, χωρίς να το ξέρει βέβαια οι περισσότεροι, αλλά λειτουργούν σε ανισόρροπα πράγματα, σε ανισόρροπα πολιτεύματα, ανισόρροπες σχέσεις, ανισόρροποι άνθρωποι, εσείς τι λέτε, να μην έχει κάρμα? Άρα μην αγχώνεσαι για τη βελόνα, υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα ανισορροπίας που είναι στην ψυχολογία σου και όχι στη βελόνα. Okay? Λοιπόν, πώς θα ευθυμηθούμε τα εικασικά μας αρχεία κάθε φορά που εσύ έχεις πρόσβαση λοιπόν στο Θεοτόκο, στη μητέρα του Χριστού, έτσι δεν είναι, που γέννησε το βρέφος μέσα σου τώρα που έχετε Χριστούγεννα να τα πούμε όλα αυτά, κάθε φορά λοιπόν που σε αποσυμβολίζεις τον μηχανισμό και τον λειτουργεί συνειδητά τον μηχανισμό αυτών της χριστικής λοιπόν διδασκαλίας που έμαθες, έτσι, και κάνεις μέσα σου τα καβύρια μυστήρια και κάνεις μέσα σου τα ελευσίνια μυστήρια και να πτύχεις λοιπόν τη φλόγα λοιπόν και να πτύχεις όλα αυτά εδώ πέρα τα πράγματα εν πάση περιπτώσει για να μπορέσεις να μπεις και να ενωθείς με το κέντρο σου, τότε ανοίγει η πόρτα για να πάρεις και αυτά τα πράγματα. Γιατί τα έχει έτσι φτιάξει ο Θεός επίησε που λένε, τα έχει έτσι φτιάξει με σοφία όλα, που για να μην μπορείς υπάρχει ακόμα, θα λέγαμε, ένα θέμα. Άρα τι σημαίνει? Ξεκίνησε λοιπόν αυτό το θέμα να το ζήσεις, να το παίξεις, να το τρέξεις, και αν φτάσεις σε αυτό το σημείο λοιπόν θα σου έρθουν και τα εικασικά αρχεία και θα σου έρθουν όλα. Το να ζητάς όμως εσύ να μπεις στα εικασικά αρχεία, και όσοι λένε ότι μπαίνουν στα εικασικά αρχεία χωρίς να έχουν φτάσει στο κέντρο σημείο τους, στην επαφή με τον αληθινό εαυτό τους, το μόνο που κάνουν είναι να φαντασιώνονται. Γιατί υπάρχει πρόσβαση στην εσωτερική πύλη για να πάμε εκεί πέρα. Όταν έχεις φτάσει στην εσωτερική σου πύλη και είσαι μόνο στο εξωτερικό σου το εγώ, καταλαβαίνεις ότι μεταγιών να έχεις, κρύσταλλους να έχεις, τέτοια να έχεις, ταρό να έχεις, κάρτες να έχεις, το μόνο που μιλάς είναι εσύ με το εγώ σου. Δεν μιλάς με τον ανώτερο εαυτό σου. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Αλλιώς όλα αυτά τα πράγματα θα λειτουργούσαν και θα λέγανε όλα τις αλήθειες. Τις περισσότερες λοιπόν φορές είναι αυτά τα πράγματα τα οποία εμείς και οι πεποιθήσεις μας πιστεύουμε. Γι' αυτό δεν μπορούν να σας πούνε στην πραγματικότητα πραγματικά το μέλλον. Σας λένε τις πεποιθήσεις σας. Όταν όμως εσείς δεν αλλάξετε πεποιθήσεις, το ίδιο πράγμα θα συμβεί. Με λίγα λόγια, μαθαίνετε τον περιφερειακό εαυτό σας. Όταν το χρησιμοποιήσετε με τις παλιές δυνάμεις που είχαν οι ιέρες ή μοιημένες παλιά τα ίδια πράγματα, τότε θα μπορούσατε πραγματικά να δουλέψετε τη μαντική. Τη μαντική. Δηλαδή να μπορείτε να μπαίνετε στους περαιβέστους κόσμους και να κατεβάζετε λοιπόν πληροφορίες που ακόμα δεν έχουν εκδηλωθεί στη φυσική πραγματικότητα. Γιατί σας είπα, φυσική πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα των ευαίσθητων περιοχών. Okay. Λοιπόν, θα πούμε άλλη μία ερώτηση και θα κλείσουμε, παιδιά, γιατί για μία ώρα μπήκα μέσα. Αν νοσήσουμε ενώ δεν θέλαμε να εμβολιαστούμε, η χρησιμοποίηση του πιστοποιητικού νόσης δείχνει αδυναμία του χαρακτήρα μας στην πρώην ιδεολογία? Αναλόγως πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Οτιδήποτε χρησιμοποιείς είναι αναλόγως από ποιο κέντρο βγαίνει. Και όχι πραγματικά αυτό που είναι, είτε είναι πιστόλι, μαχαίρι, είτε είναι αγιασμός, είναι από ποιο κέντρο σου βγαίνει και πώς το χρησιμοποιείς. Όταν βγαίνει από το κέντρο της καρδιάς, είναι φυσικό να βλέπεις το win-win, κέρδος-κέρδος, εγώ για μένα και για το συλλογικό. Όταν όμως δεν βγαίνει από το σημείο της καρδιάς, είναι φυσικό κάθε φορά να βγαίνει από ένα εγωικό σου, τα λέγαμε χαρακτήρα, από ένα διαχωρισμό, από μια αποκοπή. Γι' αυτό στην πραγματικότητα, όσο εμείς μπαίνουμε, θα λέγαμε, στην αγάπη, τόσο αυτά που χρησιμοποιούμε είναι για το καλό και το συμφέρον όλων. Γιατί είναι θετικός μηχανισμός και δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε πολύ. Όσο εμείς δεν είμαστε εκεί πέρα και λειτουργούμε με τους αρνητικούς μηχανισμούς που βγαίνουν βία, τόσο μετά χρειάζεται παραπάνω επεξεργασία και μετατροπή για να δω όλο το αρνητικό συμβάν να το γυρίσουμε υπέρ μας. Okay. Λοιπόν, έφτασε η ώρα. Τα ατομικά μαθήματα ακόμα τα προχωράμε. Διαλέξεις γίνονται στην οίκια αυτή τη φορά. Θα ανεβάσουμε και το βίντεο στο YouTube.
Χάρηκα πολύ, έτσι, που βλέπω ότι ακόμα θέλετε να ενημερώνεστε και να μοιραζόμαστε πληροφορίες. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε κάνα live, θα δούμε κάνα δύο το μήνα ίσως. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ειρήνη σε όλους. Και να δούμε και από πού κλείνει. Τώρα κάτσε να δούμε. Πώς κλείνει. Κάπου κάτω βρω. Α, τραυματισμός. Ορίστε. Αν διακόψετε αυτό το βίντεο τώρα...